Φαινόμενο που γιγαντώνεται και στην Κρήτη. Η ρατσιστική βία φαίνεται να συμβαδίζει με την ξενοφοβία και τι εκφάνσει του νεοναζισμού που έδειξαν το πραγματικό πρόσωπό του μετά τα αποκαλυπτήρια τη Χρυσή Αυγή. Οι μετανάστε που αναζητούν μια καλύτερη τύχη καταλήγουν να απομονώνονται από μια κοινωνία που δεν μπορεί να σηκώσει το βάρο ούτε των δικών τη παιδιών. Οι ανέτειε επιθέσει σε βάρο αλλοδαπών πληθαίνουν ανησυχητικά με επίκεντρο τη Δυτική Κρήτη. Από τον Ιούνιο του 2012 ως τον Οκτώβριο του 2013 έχουν καταγραφεί επίσημα κατά την αστυνομία μία περίπτωση στο Λασίθι, δύο στο Ηράκλειο, 14 στο Ρέθυμνο και 7 στα Χανιά. Καθένας δεν τολμά εύκολα να φτάσει στην αστυνομία γιατί ξέρει ότι θα κρατηθεί διοικητικά. Και αναγκάζεται να σιωπίσει. Στον αντίποδα όμω, το στέκι μεταναστών τριπλασιάζει του αριθμού, καταγγέλλοντα όχι 7, αλλά 23 ακραία κρούσματα βία σε βάρο μεταναστών και ατόμων που εργάζονται εθελοντικά για τη στήριξή του. Είναι 23 λοιπόν οι επιθέσει. Τώρα είμαστε σίγουροι ότι αυτό το μέγεθο είναι, ίσω είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο. Και εδώ έρχομαι και απαντώ στην ερώτησή σα ότι τα θύματα τι περισσότερε φορέ, δεν φοβούνται να καταγγείλουν τα περιστατικά βία. Πλέον κραυγαλαία παραδείγματα, οι εμπρισμοί στο στέκι μεταναστών και σε σπίτια που φιλοξενούν αλλοδαπού, η σβάστιγκα που χάραξαν με ξηράφικου κουκουλοφόρη σε 27χρονη χανιότησα, εκπαιδευτικό, αλλά και η άγρια επίθεση που δέχτηκε πρόσφατα μετανάστης, ο οποίο έχασε τον εφρό του. Στο όνομα ας πούμε, του ρατσισμού και ίσω μια μαγιά, αν θέλετε, βγαίναν τα βράδια και κάναν αυτέ τι επιθέσει εκεί υπάρχει πάντα η καταγγελία ότι η αστυνομία δεν έκανε απολύτω τίποτα, χωρί οι υπηρεσιακοί παράγοντε να βγαίνουν και να μπορούν να ανταπακριθούν ή να απαντήσουν επαρκώ πάνω σε αυτό. Η παράνομη μετανάστευση ανθεί, όμω το φαινόμενο και οι επιπτώσει του δεν μπορούν να έχουν καμία σχέση με τη βία που στρέφεται σε βάρο οποιοδήποτε ανθρώπου. Σίγουρα πρόβλημα υπάρχει. 5.000 αλλοδαποί συνελήφθησαν στην Κρήτη την τελευταία τριετία για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ 4.000 άτομα διαφόρων εθνικότητων κατέληξαν στα κρατητήρια για άλλα δικήματα. Ωστόσο, μόλις 2.700 έχουν απελαθεί καθώς θέσεις στα κρατητήρια δεν υπάρχουν. Στο Ηράκλειο την τελευταία τριετία για παράνομη είσοδο στη χώρα συνελήφθησαν 1.159, ενώ για άλλα δικήματα 1.899. Απελάθηκαν 1.498, ενώ σε 1.560 δόθηκε προθεσμία αναχώρηση. Αντίστοιχα, στο Λασίδι για παράνομη είσοδο στη χώρα συνελήφθησαν 818 και για άλλα δικήματα 314. Απελάθηκαν μόλις 227, ενώ σε 448 περιπτώσει δόθηκε προθεσμία αναχώρηση. Στην πλειοψηφία του, όσοι συλλαμβάνονται για παράνομη είσοδο στη χώρα παίρνουν προθεσμία 30 ημερών για να αναχωρήσουν οικειοθελώ. Ωστόσο, όπω είναι φυσικό, γίνονται καπνός και παραμένουν στη χώρα. Πόσο καιρό μπορεί να μείνουν τρεις μήνες. στα κρατήρια, Περίπου τρει μήνε. Και αντιλαμβάνεστε, τα κρατητήρια είναι, δεν προβλέπεται σύντηση, δεν, προβλέπετε, δεν είναι φυλακέ όπου υπάρχει το το καθημερινό. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στα Χανιά την τελευταία τριετία για παράνομη εισόδο στη χώρα συνελήφθησαν 2.444, ενώ για άλλα δικήματα 1.352. Από αυτού απελάθηκαν οι 734. Αντίστοιχα, στο Ρέθυμνο για παράνομη είσοδο στη χώρα κατέληξαν στα κρατητήρια 666, για άλλα δικήματα 418, ενώ απελάθηκαν 197.